απλά ήταν δύο οι περίοδοι της ηλικίας του εργοστασίου στο Λαπάτα. Μέχρι το 1960 έχουμε την υγρή επεξεργασία της αλληλεγγύου που γινόταν σε αυτό το χώρο που τώρα βλέπετε με καρτόνι. Ο αιμάτος γινόταν με την ατμομηχανή, με την ασμάμαξη που βλέπετε κάτω από το στέγαστρο, τύπου Ντεκοβί, μία από τις τρεις που προσβάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σέρνοντας τα βαγονέτα χώματος που είναι τα μαύρα στον υπαίθριο χώρο που βλέπετε. Δηλαδή η μισή Ελλάδα χτίστηκε με τα τούβλα από εδώ. Ακριβώς. Και θα δείτε και στο μουσείο τα τούβλα αυτά που παίρνουν τη στρογγυλή Τσαλαπάτα. Καθώς το προχωράμε. Ένας από τους λόγους που έγινε το εργοστάσιο, γιατί το ήταν βιομηχανία για την εποχή, ήταν η μεγάλη συστήμα και δυναμική ενότητα. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχτήκαμε σήμερα τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης στο Μουσείο Κλήθου Κεραμοποίας στο Βόλο. Είναι το δεύτερο μουσείο που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μέσα σε 1,5 μήνα, πριν είχε επισκεφθεί τα Γιάννενα με αφορμή τα εγκαίνια της Ιωνίας Οδού. Και σήμερα με αφορμή το συνέδριο που γίνεται στη Λάρισα και την συνάντησή του εδώ με τους επιχειρηματίες του Βόλου. Ξεναγήθηκε με πολύ ενδιαφέρον, όντας και μηχανικός ο ίδιος στο μουσείο αυτό, του κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε και από τις ερωτήσεις που έκανε. Και περπάτησε μέσα σε αυτό το φούρνο Hoffman, που είναι ο μοναδικός φούρνος που υπάρχει του είδους αυτού στον κόσμο. Νομίζω ότι οι εντυπώσεις του είναι πολύ καλές. Επίσης νομίζω και ελπίζω και εύχομαι να ξαναέρθει φέροντας και τα παιδιά του, γιατί όπως ξέρετε τα μουσεία τα δικά μας για τα παιδιά των σχολείων είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξενάγηση που μπορούν να έχουν. Είστε ικανοποιημένοι από το πώς το μουσείο έχει ενσωματωθεί στο Βόλο και διαφημίζει το Βόλο? Ξέρετε, τα 9 μουσεία στις διάφορες περιοχές της χώρας είναι κλιμακούμενα ως προς αυτό. Δεν θα έλεγα ότι ο Βόλος είναι στις πρώτες σειρές αποδοχής και επισκεψιμότητας από τους ντόπιους. Θέλω να ελπίζω όμως, φέτο που κλείσανε και τα πρώτα 10 χρόνια, ότι αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει. Κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες, τις κάναμε όμως όλα αυτά τα χρόνια, με παράλληλες δράσεις, με εκθέσεις, με εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν μέσα στο μουσείο. Θέλω να ελπίσω ότι και οι Βολιώτες θα το αγκαλιάσουν έτσι όπως το έχουν αγκαλιάσει σε άλλα μέρη και στα άλλα μουσεία που έχουμε στην ελληνική περιφέρεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.